Εδώ και 39 χρόνια ζουν εκδιωγμένοι από τα πάτρια εδάφη και όμως στα μάτια της πολιτείας οι εκμητρογωνίας πρόσφυγες δεν είναι εκτοπισμένοι. Η πολιτεία δεν έχει άλλη επιλογή από το να μας αντιμετωπίσει στα ίσα και να μας αποδώσει την ωφελόμενη δικαιοσύνη. Παρόντες στην εκδήλωση για τα 8 χρόνια από την ίδρυση της κίνησης προσφύγων και εκτοπισμένων μανάδων και βουλευτές, υποψήφοι, πρόεδροι αλλά και εκπρόσωποι αυτών. Ως πολίτης είμαι οργισμένος και αγανακτισμένος για τη διαχρονική στάση της πολιτείας και ως πολιτικός σας διαβεβαιώνω ότι αυτόν τον αγώνα θα συνεχίσουμε να το δίνουμε. Η ισότητα των πολιτών θα έπρεπε να θεωρείται αυτονόητο στοιχείο μιας κοινωνίας. Εκτιμώ ότι το θέμα των εκμητρογωνίας προσφύγων θα μπορούσε να είχε επιληθεί χρόνια προηγουμένως. Δεν νοείται ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να νομοθετεί παραβιάζοντας θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και δι της ισότητας. Η αναγνώριση της ιδιότητας του εκτοπισμένου πρόσφυγα δεν πρέπει να προσδιορίζεται με βάση το φύλο. Ντρέπομαι πραγματικά, γιατί σε μερικά χρόνια θα είμαι γιαγιά και τα μισά μου εγγόνια θα είναι πρόσφυγες και τα άλλα μισά θα τους λένε ότι δεν είναι πρόσφυγες και δεν θα έχουν δικαιώματα στην Καρπασία. Άπαντε συμφωνούν ότι υπάρχει αδικία μεν να δυνατούν να καταλήξουν σε λύση δε. Αυτό υπερτόνισε η πρόεδρος της κίνησης, καθιστά την συνέχιση και ένταση του αγώνα των εκμητρογωνίας επιβεβλημένη.